Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα έρθουμε στο στούντιο, θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρκετά θέματα στην πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από το αγροτικό. Είναι το θέμα των ημερών. Η κυβέρνηση είχε διαμηνήσει τις προηγούμενες ώρες, ημέρες, ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, όχι όμως με κλειστούς τους δρόμους. Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες και υπήρξε ανταπόκριση. Κλείστηκε ραντεβού για την Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, οι αγώνες αποδίδουν, κύριε Καρπόζηλε. Το ζητούμενο είναι, κατά τη γνώμη σας, η συζήτηση έχει τεθεί στη σωστή βάση? Αυτά που ζητούν οι αγρότες, η κυβέρνηση δείχνει διάθεση να τα επιλύσει? Είναι ειλικρινής ο διάλογος στο πολιτικό προσκήνιο? Τι εικόνα έχετε εσείς? Νομίζω καταρχήν έχετε δίκιο απόλυτα ότι οι κοινωνικοί αγώνες, οι πιέσεις τελικά αποδίδουν. Και σας θυμίζω και θυμίζω σε όλους μας ότι αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από μια επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, προς τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με τα προβλήματα της Θεσσαλίας. Η απάντηση της κυβέρνησης, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια απάντηση από τα παλιά. Δηλαδή, στην ουσία, τι προσπαθεί να πει στους αγρότες? Ότι θα διανύμω κάποια χρήματα, τα οποία όμως δεν απαντάνε στο βασικό ερώτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής, δηλαδή στο γεγονός ότι οι αγρότες νιώθουν ότι δουλεύουν και μπαίνουν μέσα. Δεν απαντάει στο ζήτημα της ακρίβειας συνολικότερα, που πλήττει ιδιαίτερα τους αγρότες, οι οποίοι παράγουν, πουλούν το προϊόν τους σε μια τιμή και μετά ενδεχομένως το αγοράζουν εκ νέου στο σούπερ μάρκετ σε πολλαπλάσια τιμή. Και κυρίως δεν απαντάει σε αυτό που θα έπρεπε να απασχολήσει όλους μας, που είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Η χώρα μας βιώνει μια κρίση εδώ και πολύ καιρό συρρήκνωση του αγροτικού τομέα. Εκεί θα έπρεπε να επενδύσει το κράτος, η πολιτεία, στο πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξε μία άποψη από πολλούς ότι είναι εθιμοτυπικές αυτές οι κινητοποιήσεις, ότι τον χειμώνα που δεν έχουν αγροτικές εργασίες βγαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Η πραγματικότητα που αναφέρεται και ισχύει, η μείωση του αριθμού αγροτών, γεωργών κτηνοτρόφων, δείχνει ότι μάλλον κάτι πάει στραβά στον κλάδο και δεν ήταν εθιμοτυπικές εκείνες οι κινητοποιήσεις που γιγαντώθηκαν φέτος. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ζήσαμε δεκαετίες όπου οι αγρότες ήταν το κοινωνικό στρώμα, η κοινωνική τάξη που εμφανίζονταν ως παράσιτα σχεδόν. Ότι τι είναι αυτοί, κάποιοι που μασουλάνε τις επιδοτήσεις και μια φορά στο τόσο βγαίνουν στον δρόμο. Για πολλά χρόνια οι αγρότες δεν βγαίνανε στον δρόμο και υπό την πίεση, ας πούμε, αυτής της ρητορικής. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ένας μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας μετατρέπεται σε μια χώρα παροχής υπηρεσιών, γιγάντος του τουρισμού, και πολύ συχνά με αρνητικές συνέπειες. Και την ίδια στιγμή η Ήπεθρος, και το λέω αυτό προερχόμενος και εγώ από μια αγροτική περιοχή, έχοντας μεγαλώσει στην Ήπειρο, βλέπουμε ότι ο αγροτικός κόσμος μαραζώνει. Και σήμερα που έχουμε όλες αυτές τις αγροτοδιατροφικές κρίσεις, που βλέπουμε δηλαδή ότι παλιές βεβαιότητες ότι η παγκοσμιοποίηση θα λειτουργούσε μόνο θετικά, ας πούμε, για την κυκλοφορία των προϊόντων και την εξασφάλιση των προϊόντων διαψεύδονται, θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να επενδύσει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Mm-hmm. Και κρίσιμος κρίκος εκεί θα ήταν η ενίσχυση των νέων αγροτών, που είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στη χώρα μας, η στήριξη των καλλιεργητών, ώστε να μην εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Το είδαμε με τον κύριο Χαρίτση όταν πήγαμε στη Θεσσαλία. Άνθρωποι στα 40 τους, στα 50 τους, στα 30 τους, μας λέγανε: για μας δεν υπάρχει μέλλον εδώ. Θα πουλήσουμε τα χωράφια μας και θα γίνουμε εσωτερικοί μετανάστες, λόγω και της κλιματικής κρίσης που έπληξε την περιοχή. Εκεί πρέπει να δώσουμε την απάντηση. Η πρόταση Όχι αν της θα Νέας κατεβάσουμε Αριστεράς το ρεύμα λίγο φέτος για να επανέλθει του χρόνου. Αυτό δεν θα λύσει το στρατηγικό πρόβλημα. Είχατε λοιπόν την ευκαιρία, οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, να επισκεφτείτε, να μιλήσετε με αγρότες, καταγράψετε τις θέσεις τους. Η δική σας θέση ποια είναι η πρότασή σας για το αύριο του πρωτογενή τομέα στην χώρα? Το πρώτο είναι ότι χρειάζεται μια απλοποίηση των διαδικασιών σε σχέση και με τις αποζημιώσεις και γενικότερα με αυτό το γραφειοκρατικό κυκαιώνα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες κάθε φορά που συναλλάσσονται με το κράτος. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση των νέων αγροτών με ειδικά, ας πούμε, προγράμματα και δανειοδότησης, έτσι, τα οποία θα δίνουν δυνατότητα σε ανθρώπους νεότερης ηλικίας να μπουν στην αγροτική παραγωγή και να επενδύσουν προφανώς και σε νέο τύπου καλλιέργειας.
Το τρίτο είναι να σκεφτούμε συνολικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι μια ευκαιρία για τη χώρα μας, αν θα πρέπει να αλλάξει η κατανομή και να υπάρχει μια ουσιαστικότερη ενίσχυση των αγροτικών καλλιεργειών και των υποδομών. Mm-hmm. Και το τέταρτο, και αυτό είναι νομίζω πολύ βασικό και μερικές φορές το ξεχνάμε, είναι ότι ο αγροτικός κόσμος πλήττεται πρώτος αυτός από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες επηρεάζουν προφανώς και τους ανθρώπους των πόλεων, αλλά εκεί που πραγματικά ισοπεδώνεται η δυνατότητα της ζωής είναι στις αγροτικές περιοχές. Άρα η πολιτεία, αν θέλει να κρατηθεί ο αγροτικός κόσμος, θα πρέπει να προσφέρει τόσο από τις δυνατότητες, τα σχολεία, την υγεία, αυτό που θα λέμε παλιά μια αποκεντρωμένη αντίληψη του κράτους, θα πρέπει να επενδύσει στη θωράκιση, στην ειδική θωράκιση. Γιατί αυτά που βιώσαμε στους προηγούμενους μήνες δεν ήταν κάτι παροδικό. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί ξανά και ξανά εφόσον το επιτρέψουν η έλλειψη υποδομών, λέτε. Δεν είναι μια παροδική εξέλιξη αυτή που είχαμε στη Θεσσαλία το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι η εξαίρεση ενός κανόνα κανονικότητας των καιρικών συνθήκων. Είναι ένας κανόνας με τον οποίο πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε, αλλά να μην του επιτρέψουμε κάθε χρόνο να διώχνει αγρότες από τον πρωτογενή τομέα. Λέτε. Αυτό να κατάλαβα καλά. Αυτό λέω, θα σας το πω πολύ εμπειρικά. Σήμερα στην Αθήνα ο καιρός ήταν, κυκλοφορούσαμε ας πούμε σχεδόν με κοντομάνικα. Μπορεί να είναι ευχάριστο, αλλά την ίδια στιγμή είναι δείγμα ότι οι καιροί αλλάζουν. Εμείς στη χώρα μας, την κλιματική κρίση, την αντιμετωπίζουμε σαν να είναι κάτι που αφορά άλλες κοινωνίες, την ίδια στιγμή που επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τις καλλιέργειες. Ναι. Και με έναν τρόπο υποθηκεύει το μέλλον ολόκληρων περιοχών. Δηλαδή, ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια και η Θεσσαλία δεν υπέστησαν απλώς μια πλημμύρα ή μια πυρκαγιά. Πέστησαν καταστροφές οι οποίες υπονομεύουν για χρόνια τη δυνατότητα της αγροτικής παραγωγής. Βεβαίως. Χιλιάδες στρέμματα παραμένουν καλυμμένα από νερό σήμερα, έτσι. Αυτό ακόμα που τσακώ τη περιοχή. Να αφήσουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών και όχι μόνο κοινωνικών ομάδων ενάντια στην δημιουργία, στην νομοθεσία, στην νομοθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποια είναι η θέση της Νέας Αριστεράς, εάν συμφωνείτε με τον μονόδρομο που υποστηρίζει ότι είχε η κυβέρνηση και την ανάγκη απλώς ικανοποίησης του ενωσιακού δικαίου της ενσωμάτωσής του στο δικό μας δίκαιο. Σας πείθει ο Υπουργός με την επιχειρηματολογία του? Η κυβέρνηση παρανομεί. Δηλαδή επιλέγει μια τρίπλα νομικού τύπου για να αποφύγει το ακαθόδες ζήτημα για αυτήν, του άρθρου 16, το οποίο ορίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στα χέρια, ας πούμε, της πολιτείας. Αλλά η βαθύτερη ουσία εδώ είναι το πού επενδύει η κοινωνία μας, πού επενδύει η πολιτεία μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην περιοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει πανεπιστήμιο, έτσι, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κτλ. Αυτό το πανεπιστήμιο δεν θα έχει μέλλον με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψεύδεται, λέγοντας ότι θα έρθουν μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια να επενδύσουν στην Ελλάδα, πράγματα τα οποία δεν θα συμβούν. Μπορώ να σας το πω αυτό και με την ασφάλεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εργαστεί σε τέτοιου είδους πανεπιστήμια. Και αυτό που θα συμβεί είναι θα εμφανιστούν κάποιου είδους ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως έχουν υπάρξει στην Κύπρο, την οποία ο Πρωθυπουργός ανέφερε ως παράδειγμα για τη χώρα μας, τα οποία σταδιακά θα οδηγήσουν και στο μαρασμό των περιφερειακών πανεπιστημίων. Δηλαδή η κυβέρνηση επέλεξε να επενδύσει όλη της την ενέργεια στην κατασκευή, στο να ανοίξει τον δρόμο σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή που δεν επενδύει την ίδια ενέργεια για την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, που είναι εκεί, οι υποδομές τους είναι εκεί, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για αυτά, για την κατασκευή τους. Τα παιδιά του ελληνικού λαού σε πολύ μεγάλο βαθμό πηγαίνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Τοπικές κοινωνίες ζουν ή συνδέονται οργανικά, ανανεώνονται μέσα από την παρουσία αυτών των πανεπιστημίων. Και εμείς, ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, λέμε ότι αυτό δεν μας αφορά. Πάντως και ο Πρωθυπουργός. Πάντως και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε ανακοινώσει την εξέλιξη και ο Υπουργός χθες στην επίσημη παρουσίαση μίλησαν για παράλληλη αναβάθμιση της δημόσιας διδάσκεως παιδείας, για ένα παράλληλο πρόγραμμα στήριξης των δημόσιων πανεπιστημίων. Ισχύει αυτό που λέτε. Φοβάμαι ότι είναι ρητορικό τέχνασμα για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το παρουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια, το παρουσιάζει ως κέντρο ανομίας, ως ένα διαρκές πρόβλημα, ως ένα χώρο ο οποίος βρίσκεται σαν αντιστοιχεία με τη σύγχρονη εποχή. Παραβλέπει το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές διεθνείς επιτυχίες από τα πανεπιστήμια μας.
Παραβλέπω το γεγονός ότι οι φοιτητές μας έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρόβλημα της στέγης, το πρόβλημα των επαγγελματικών προοπτικών και περιορίζεται τώρα σε μια ρητορική όπου το κύριο βάρος είναι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και προφανώς για να μην εμφανιστεί κοινωνικά ανάλγη, τι λέει, θα βοηθήσουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια. Για να βοηθήσει τα δημόσια πανεπιστήμια, επενδύει στα δημόσια πανεπιστήμια, επενδύει στους ανθρώπους, προσλαμβάνει καθηγητές, βοηθά τους φοιτητές να έχουν αξιοπρεπείς όρους σπουδών, συνδέει τη συζήτηση για το τι κάνουν και οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια με την έρευνα και την καινοτομία. Γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία τόσο πολύ διαφημίζει η κυβέρνηση, ποιο θα είναι το αποτύπωμά τους στην έρευνα, ποια θα είναι η συμβολή τους στην συζήτηση που κάναμε πριν για την ανανέωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Άρα τίθεται ως την αριστερά όχι μόνο θέμα αντισυνταγματικότητας των όσων θέλει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά θέμα ουσίας, ουσιαστικής υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, ή σας μεταφράζω λάθος σε αυτά που λέτε? Η νέα αριστερά δεν θέλει να κάνει μια αντιπολίτευση που θα οχυρώνεται πίσω από κάτι υπαρκτό όπως είναι το Σύνταγμα, που θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ σοβαρό και να το συζητήσουμε. Αλλά προσπαθούμε να. Αυτό που λέμε είναι ότι πέρα από τις νομικές διαστάσεις, συνταγματικές διαστάσεις του ζητήματος, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει, όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αν το σκεφτείτε. Mm-hmm. Συστηματικά, ιδεολογικά εκείνη από αυτή την αφετηρία της ανωτερότητας του ιδιωτικού έναντι του δημόσιου. Άρα, πρημοδοτεί ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία ήδη ανακοινώνουν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σας σημειώνω ότι το πρώτο είναι ένα ιατρικό κέντρο, ιδιωτικό κέντρο υγείας, σε συνεργασία με ένα επενδυτικό φαν, τα οποία λένε θα δημιουργήσουν μια ακόμα ιατρική σχολή στη χώρα. Στην ίδια χώρα που οι κυβερνήσεις διαχρονικά λένε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε. Και φτάσαμε στο σημείο οι γιατροί μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Οι φίλοι μας, οι άνθρωποι της γενιάς μας, φαντάζομαι και εσείς το περιβάλλον σας έχετε τέτοιους ανθρώπους, φεύγουν στο εξωτερικό. Και εμείς αντί να συζητήσουμε πώς θα επιστρέψουν οι γιατροί στους οποίους έχει επενδύσει το ελληνικό κράτος, σπουδάζοντάς τους τόσα χρόνια, δημιουργούμε μια ιδιωτική ιατρική με διαφορετικούς όρους εισαγωγής από αυτήν που θα ισχύει για το παιδί που δεν μπορεί να πληρώσει να πάει στο δημόσιο. Ενώ οι επιστήμονες που πληρώσαμε εμείς έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Να κλείσουμε μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική κουβέντα που θέλω να κάνουμε. Μια αναφορά σας, αν θέλετε. Η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτές τις ημέρες γνωρίζει κινητοποιήσεις που είχε χρόνια να δει από τους αγρότες, από τους φοιτητές. Την ίδια στιγμή, όμως, δημοσκοπικά παρουσιάζει μια μικρή απώλεια, εάν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον μικρή σε σχέση με το ότι είναι κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις έχουν πάντα απώλειες. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια δυσκολία όλων των υπολείπων κομμάτων να κερδίσουν από αυτή την απώλεια της κυβέρνησης. Φταίει κάτι, υπάρχει έλλειψη εναλλακτικής πρότασης, και το συνδέω με την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες για την δημιουργία ενός πόλου κέντρο αριστεράς με αφορμή μια εκδήλωση και την συμμετοχή στελεχών τριών κοινοβουλευτικών ομάδων, δύο κομμάτων και της δικής κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωραία. Νομίζω συνοψίσατε άψογα ποιο είναι το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κυριαρχία της δεξιάς, αναποτελεσματική αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικές κινητοποιήσεις και ένα αίτημα το οποίο έρχεται από πολίτες οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κινούνται στον χώρο της αριστεράς, της κέντρο αριστεράς, απήχαν, πάρα πολλοί από αυτούς απήχαν στις εκλογές του 2023 ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και η νέα αριστερά λέει ότι αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, η απάντηση δεν θα είναι να ενωθούν αυτά τα κόμματα χωρίς να έχουν συζητήσει επί της ουσίας της πολιτικής. Άλλωστε, κανείς δεν συζητάει αυτή, δεν έχει θέσει ζήτημα συγκόλησης πραγματικά των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά ότι πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχήν ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο που μπορεί να νικήσει την κυριαρχία της ελληνικής δεξιάς στη χώρα μας. Και εμείς λέμε ότι αυτό το περιεχόμενο είναι τρεις άξονες. Το αίτημα της κοινωνικής ισότητας, ναι, της καταπολέμησης της ακρίβειας των κοινωνικών ανισοτήτων κτλ. Το ζήτημα της κλιματικής δικαιοσύνης, δηλαδή η συζήτηση που κάναμε πριν για τον αγροτικό κόσμο. Και τρίτο, η επανεκκίνηση της δημοκρατίας μας, που είδαμε πόσο εχθές με την ταπεινωτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποφέρει, ας πούμε, για να μην το χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, στην πατρίδα μας. Αν συζητήσουμε επί της ουσίας, θα δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια συγκλήσεων, αλλά υπάρχουν και περιθώρια αποκλήσεων. Και η νέα αριστερά θέλει να πει το εξής. Η αλλαγή θα έρθει από εμάς. Θα ξεκινήσει από μια πολιτική δύναμη η οποία δημιουργήθηκε ακριβώς μέσα από την κρίση, λέγοντας ότι το περιεχόμενο της πολιτικής μετράει. Ούτε οι αριθμοί,
ούτε τα παιχνίδια με τους αριθμούς. Σύγκληση που αναφέρεται έχει να κάνει με σύγκληση της βάσης των βάσεων ή σύγκληση της ηγεσίας αυτών των φορέων πολιτικών. Η σύγκληση είναι κοινωνική. Η κοινωνική σύγκληση μπορεί να φέρει. Αυτό είναι το δύσκολο. Από την βάση είναι το δύσκολο. Ναι, αλλά εκεί είναι το εργαστήριο που πραγματικά δημιουργούνται οι πολιτικές δυναμικές. Ευχαριστούμε θερμά το χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ.